και Κροπία, θεά Αθηνά και η πόλη των Αθηνών. Κάποτε, πριν πολλά χρόνια, όταν στον Όλυμπο κατοικούσαν οι 12 θεοί σε μια όμορφη πόλη της Ελλάδας, Κερκοπία την έλεγαν, βασίλευε ένας περίεργος άρχοντας. Από τη μέση και πάνω ήταν άνθρωπος και από τη μέση και κάτω φίδι. Αυτός ήταν ο Κέρκοπας, ο Ξακουστός. Το φωτεινό ήλιο της Κερκοπίας και πολλές ομορφιές της καμάρωναν ο Ποσειδώνας και η Αθηνά και ο καθένας ήθελε αυτή τη φημισμένη πόλη δική του. Κανένας από τους δύο δεν υποχωρούσε και ο Δίας, αφού κουράστηκε από τους καυγάδες τους, τους έστειλε στο Κέρκοπα να βρει εκείνο τη λύση. Ο Κέρκοπας, που ήταν δίκαιος και συνετός, όλοι το έλεγαν αυτό. Αφού σκέφτηκε πολύ, πρότεινε. Δώρα στην πόλη μας οι θεοί ας χαρίσουν και οι ντόπιοι άρχοντες ας αποφασίσουν ποιο από τα δώρα την πόλη μας θα ωφελήσει και όποιος πρόσφερε την νίκη θα κερδίσει. Και έτσι μια ηλιόλουστη μέρα οι δύο θεοί ανέβηκαν με μεγαλοπρέπεια επάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Από κάτω οι κάτοικοι της Κεκροπίας και ψηλά στον Όλυμπο οι αθάνατοι θεοί περίμεναν με δέος και υπομονή να αντικρίσουν τα θεϊκά δώρα. Ο Ποσειδώνας, σοβαρός, αγέροχος και αποφασιστικός, χτύπησε με τη μεγάλη τριενά του το βράχο και αμέσως αναπήδησε ένα άσπρο, περήφανο πολεμικό άλογο. Ξαναχτύπησε και δεύτερη φορά και από το γκρίζο πέτρωμα του βράχου άρχισε να αναβλύζει πεντακάθαρο γάργαρο νερό. «Αυτά είναι τα δώρα μου», είπε ο Ποσειδώνας με δυνατή βροντερή φωνή του. «Νερό για την πόλη και γερά άλογα να πολεμάτε τους εχθρούς σας». Όταν δοκίμασαν το νερό, οι τοπικοί άρχοντες διαπίστωσαν πως ήταν αλμυρό, γιατί ήταν θαλασσινό. Η Αθηνά πλησίασε ήρεμη, περήφανη και πάνοπλη και κάρφωσε το κοντάρι της στο βράχο της Ακρόπολης. Αμέσως φύτρωσε ένα χαμηλό δέντρο με ασημοπράσινα φύλλα και μικρούς μαύρους καρπούς. «Αυτό είναι το δώρο μου», είπε. «Όταν πεινάτε θα τρώτε αυτόν τον καρπό και θα τον λιώνετε και θα έχετε λάδι στο φαγητό το χειμώνα με τα κρύα και τα χιόνια τα πολλά. Κάψτε τα κλαδιά του και ζεσταθείτε στη φωτιά». Ο Κέκροπας και οι άλλοι τοπικοί άρχοντες έκριναν πως το δώρο της Αθηνάς ήταν πιο χρήσιμο και της χάρισαν την νίκη. Άλλαξαν μάλιστα το όνομα της πόλης και από Κεκροπία την ονόμασαν Αθήνα. Η θεά από τότε έγινε προστάτης της πόλης και την έκανε γνωστή σε όλον τον κόσμο για τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τον πολιτισμό της. Μεγάλοι και σπουδαίοι σοφοί γεννήθηκαν στην Αθήνα και η θεά ήταν πάντα κοντά τους να τους στηρίζει και να τους ενθαρρύνει. Και αργότερα με τα κλαδιά της ελιάς έφτιαχναν στεφάνι για τους νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Και το κλαδί της ελιάς, το ράμφος ενός περιστεριού, έγινε σύμβολο της ειρήνης.